Τι μέρες που απομένουν για την έναρξη των καθιερωμένων πλέον παζαριών στους Δήμους Ανατολής και Περάματος, μετρούν αντίστροφα οι καταναλωτές των Ιωαννίνων που όπως κάθε χρόνο αναμένεται να σπεύσουν για να αγοράσουν προϊόντα όλων των ειδών σε χαμηλές τιμές. Οι εμποροπανήγυροι έχουν καταστεί θεσμός και οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου και όχι μόνο τα επισκέπτονται και για να κάνουν τις αγορές τους αλλά και για να περάσουν λίγες ώρες ξαγνιασιάς. Η εμποροπανήγυρη στο Δήμο Περάματος ξεκινά φέτος την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, και όλα είναι έτοιμα για να υποδεχτεί τους χιλιάδες καταναλωτές, ενώ στο επίκεντρο για μία ακόμη χρονιά βρίσκεται το θέμα των υποδομών. Ο Δήμαρχος Περάματος, Μιχάλης Κασής, σε δηλώσεις του υπογράμμισε πως φέτος κατευλήθησαν μεγάλες προσπάθειες για την αρτιότερη όσο είναι δυνατό οργάνωση και την διαμόρφωση των υποδομών, ώστε οι επιχειρηματίες και οι επισκέπτες να απολαύσουν τα ψώνια τους σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Για το λόγο αυτό έχουν διαμορφωθεί τα παλιά αποδυτήρια σε ΒΣΕ που διαθέτουν και ζεστό νερό, ενώ καθημερινά φροντίζουν τον χώρο εργαζόμενοι από τον τομέα καθαριότητας του Δήμου. Ήδη οι συμμετοχές μικρών επιχειρηματιών από όλη την Ελλάδα έχουν ξεπεράσει τις 600. Πέραν από το χώρο που δέχεται τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη, αλλά εκτός αυτού υπάρχουν και υποδομές σε σχέση με τους κοινόχρηστους χώρους, είτε είναι ΒΣΕ είτε είναι αποδυτήρια, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Υπάρχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες είναι περίπου στους 600 τον αριθμό, ένας αριθμός αρκετά μεγάλος, και νομίζω ότι από την πλευρά μας έχουμε υποχρέωση τους ανθρώπους αυτούς που φιλοξενούμε στην εμποροπανήγυρη να τους προσφέρουμε όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και φέτος ξεκινήσαμε και πιο γρήγορα, θα έλεγα, σε ό,τι σχέση με τις υποδομές μας και με το στήσιμο της εμποροπανήγυρης, και είμαστε έτοιμοι. Το κόστος για την κάθε παράγκα κυμαίνεται από τα 500 ευρώ για τους ντόπιους επιχειρηματίες έως τα 550 για τους υπόλοιπους, ενώ το παζάρι διοργανώνεται από τον Δήμο και την Αναπτυξιακή Επιχείρηση Περάματος και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Κασής υπογράμμισε πως οι δύο διοργανώσεις αυτή της Ανατολής και του Περάματος δεν είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους και οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν και τα δύο. Επιδίωξη πάντα του Δήμου είναι η δημιουργία εκθεσιακού χώρου για τον οποίο είχε διαθέσει έκθεση 50 στρεμμάτων στο δημοτικό διαμέρισμα Αμφιθέας το 2003, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει διαδικασίες. Να το γνωρίζετε ότι εμείς το 2003 είχαμε παραχωρήσει έκθεση 50 στρεμμάτων στο ΔΔΔ της Αμφιθέας. Υπήρχαν όλες οι διαβεβαιώσεις από την τότε κυβέρνηση ότι θα προχωρήσει και είχαν προχωρήσει αρκετά τα πράγματα. Δυστυχώς μετά το 2004 τα πράγματα κάπου παγώσαν και είναι τελείως διαφορετικά όμως τότε έχει σχέση ο χώρος για εκθεσιακό κέντρο με τις εμποροπανήγυρες. Η εμποροπανήγυρες είναι κάτι το οποίο έρχεται από παλιά, το προτιμά ο κόσμος από ό,τι φαίνεται από την λειτουργία. Εμείς αυτό στηριχθήκαμε, αλλά κάναμε όμως και μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να διοργανωθεί και να λειτουργήσει τέλεια η εμποροπανήγυρη, η δικιά μας τουλάχιστον, για το Δήμο Περάματος.